αυτές χτίζονται μετά, από πάνω. Για πάντα την αποκτήσεις, δεν κάθεται. Στον αέρα κανένα τούβλο δεν κάθεται. Πρέπει να έχει χτιστεί από κάτω. Να ξεκινήσει ο άνθρωπος από κάτω. Άρα θεμέλιο πάντων είναι η ταπείνωση. Και έρχεται ο Μέγας Βασίλειος, διάβαζα ότι τη λέει θησαυροφυλάκιο των αρετών. Και η αρετή της ταπεινώσεως την ονομάζει πανάρετο. Είναι αυτή που περικλεί και ξεκινάει, έχει μέσα που λέμε η Παναγία, πάνω από όλη την Αιξαγίους, το ίδιο είναι η ταπείνωση, είναι η πανάρετος αρετή. Είναι αυτή που περικλεί μέσα όλες οι υπόλοιπες αρετές. Είναι το θεμέλιο των αρετών. Δεν την έχεις. Δεν μπορεί να κάνεις πνευματική πρόοδο. Άρα λοιπόν, το πρώτο είναι η ταπείνωση ξεκινάει με την παραδοχή απέναντι στο Θεό της αδυναμίας μας. Ότι ναι, μπορεί να έχω γνώσεις, μπορεί να είμαι ισχυρός, μπορεί. Εάν νομίζω ότι κάτι είμαι όμως, τελείωσε. Υπάρχει ίση, υπάρχει υπερηφάνεια, υπάρχει εγωισμός μέσα μας. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν αφήνει τον άνθρωπο να κτίσει το επόμενο στάδιο, να μπει το επόμενο οικοδόμημα επάνω που θα νοικοδομήσει το επόμενο τούβλο, το οποίο είναι μια η επόμενη αρετή. Η δεύτερη, το δεύτερο θα λέγαμε, η δεύτερη φτερούγα, το δεύτερο χέρι. Ότι ο άνθρωπος πρέπει να αισθάνεται ο τελευταίος. Ο έσχατος πάντων. Είδατε που ο Απόστολος Παύλος το πίστευε αυτό το πράγμα και έλεγε είμαι ο χειρότερος των αμαρτωλών. Το να το λέω δεν είναι τίποτα. Το να το έχω συνείδηση ότι όντως είμαι. Και αφού είμαι ο χειρότερος των αμαρτωλών, αυτομάτως το ράβω το στόμα μου. Σωπαίνω. Τι να μιλήσω που είμαι ο χειρότερος και να πω για τους άλλους. Να πω δηλαδή ότι ο πατήρ Αγουστίνος δεν είναι καλός, ο πατήρ Νεκτάριος δεν είναι καλός, ο Άλφα δεν είναι καλός. Όταν πιστεύω ότι είμαι χειρότερος από αυτούς τους άλλους. Από όλους τους άλλους. Γιατί είμαι ο έσχατος πάντων. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλος σαν και εμένα. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι πρέπει εμένα να δαχτυλοδείχνουν και να λένε πώς είναι αυτός έτσι. Αυτό λέει πρέπει να το έχω μέσα από το φρόνημα. Είναι τα δύο τα θεμέλια της αρετής αυτής. Η ταπείνωσή μας ενώπιον του Θεού, αναγνωρίζοντας την αδυναμία μας, και η ταπείνωση ενώπιον των υπολείπων ανθρώπων που αισθάνομαι ότι εγώ είμαι χειρότερος από τον απέναντί μου. Δηλαδή κάθε φορά από το συνομιλικό μου εκεί που μιλάω, με κάποιον άνθρωπο που μιλάω, είτε είναι κληρικός, είτε είναι μοναχός, είτε είναι επίσκοπος, είτε είναι οτιδήποτε, εγώ πρέπει να αισθάνομαι χειρότερος από αυτό. Αν λοιπόν αισθάνομαι χειρότερο, αυτομάτως δεν μπορώ να τον κρίνω. Ποτέ το χειρότερο δεν κρίνει το καλύτερο. Αυτό αποκλείεται. Το χειρότερο να κρίνει το καλύτερο δεν γίνεται. Το καλύτερο κρίνει πάντοτε το χειρότερο. Αν λοιπόν έχω λοιπόν εγώ αυτή την ταπείνωση ειλικρινή και πραγματική, τότε αυτομάτως έχω κόψει ένα άλλο αμάρτημα που λέγεται κατάκριση. Που λέγεται ιεροκατηγορία. Το να πω ότι ο τάδε παπάς είναι έτσι, ο τάδε παπάς είναι έτσι, ο γειτόνισσά μου είναι έτσι, ο γειτονάς μου είναι έτσι, στη δουλειά η τάδε το έκανε έτσι, δεν το έκανε καλά, το έκανε έτσι εκείνο. Τελείωσε. Και εγώ είμαι χειρότερος. Και ποιον πάω να πω. Για ποιον πάω να πω. Δηλαδή είναι σαν το ένα σκουλίκι να λέει στο άλλο. Α, κοίτα δίπλα ένα σκουλίκι. Κοίτα το πώς είναι. Αυτό το ίδιο σκουλίκι. Μπορεί το σκουλίκι να πει για το άλλο σκουλίκι. Να πει τι. Για ποιο, τι πράγμα. Ο βούρκος να πει για το βούρκο. Τι. Αφού βούρκος είναι. Αλλά αυτό όμως λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι πρέπει να το έχω μέσα μου, να το συνειδητοποιήσω. Δεν είναι κάτι που μου έρχεται απ' έξω. Και πολύ περισσότερο πρέπει να το έχουμε εμείς οι μοναχοί. Είναι το θεμέλιο των αρετών. Που πρέπει να ξεκινήσω να αποκτήσω αυτή την αρετή. Ότι απέναντι του Θεού
Είμαι ένα τίποτα. Να έχω αυτή την αίσθηση της αδυναμίας απέναντι και τη συνέστηση ενώπιον του Θεού και ότι είμαι ο έσχατος πάντων, ο πιο αμαρτωλός, ο χειρότερος πάντων. Εν αντιθέσει, όταν όμως κάνει ένα αγώνα να τα αποκτήσει αυτό, πρέπει να ξέρετε ότι δεν κάθεται ο διάβολος με σταυρωμένα χέρια όμως. Κάθε φορά έρχεται να σου υπερεκτιμεί τις δυνάμεις σου. Και να σε βάζει να πιστεύεις ότι εσύ θα το έκανες αυτό έτσι, εκείνο θα μπορούσε να το κάνεις έτσι, τώρα εσύ να ήσουν καλύτερα ή θα το έλεγες καλύτερα εκείνο, ή θα, άμα ο ηγούμενος κάνει μια υπόδειξη, ας το πούμε, αν ήμουν εγώ στη θέση του, δεν θα την έκανα έτσι την υπόδειξη, θα την έκανα αλλιώς την υπόδειξη, ή αν έκανα το άλλο, αν ήμουν γραμματέας στη Μητρόπολη, εγώ θα το χειριζόμουν έτσι το θέμα, αν ήμουν δεσπότης, εγώ θα το χειριζόμουν έτσι το θέμα, αν ήμουν πρωθυπουργός, εγώ θα το έκανα έτσι το θέμα. Υπερεκτιμά ο άνθρωπος, τον βάζει ο διάβολος να υπερεκτιμά τις δυνάμεις του και τις δυνατότητές του. Να θεωρεί ότι κάτι είναι. Αυτό λοιπόν το ότι κάτι είναι, λείπει λοιπόν το ότι είναι φτωχός το πνεύμα. Δεν έχει αυτή τη φτώχεια του πνεύματος. Θεωρεί ότι κάτι είναι. Αυτό λοιπόν λένε οι Άγιοι μας, έρχεται ο διάβολος κάθε φορά και το ανάβει. Γιατί για να μην αποκτήσεις την πρώτη αρετή. Γιατί ξέρει ότι αν βάζεις το θεμέλιο, σου λέει μετά θα αποκτήσεις το δεύτερο τούβλο από πάνω. Μετά θα πάει στο τρίτο, μετά θα πάει στο τέταρτο, μετά θα πάει στο πέμπτο. Και γι' αυτό οι δαίμονες αυτό που δεν μπορούν να κάνουν είναι, ξέρετε, να ταπεινωθούν. Ούτε να μιμηθούν την ταπείνωση, λέει. Λένε να κάνουν, να δείξουν μια ταπεινότητα. Δεν μπορεί να το κάνει ο δαίμονας. Παντελώς δεν μπορεί να το κάνει. Ο δε Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αναφέρει και λέει ότι για τους πεπτοκότας, ότι για εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους, η οδός της ανορθώσεως, το να ξεκινήσω να σηκώνομαι, είναι η ταπείνωση. Είναι η οδός της ανορθώσεως. Δηλαδή ο άνθρωπος θα μπορέσει πνευματικά να σηκωθεί για τους πεπτοκότες, για τους ανθρώπους αμαρτωλούς που υποπίπτουν σε αμαρτήματα. Τότε ανορθώνεται, λέει, όταν βρει την οδό της ταπεινώσεως. Εάν δεν βρεις την οδό της ταπεινώσεως, δεν ανορθώνεσαι. Γιατί ταπεινής δίδωση δίδει ο Θεός χάρη, αναφέρει η Αγία Γραφή. Αυτό θα τον χαριτώσει ο Θεός. Και έτσι θα έρθει η ανόρθωση. Επίσης, οι Άγιοι αναφέρουν ότι ο ταπεινός μπορεί να συγχωρεί. Ο εγωιστής και υπερήφανος δεν μπορεί να συγχωρήσει. Δεν μπορεί να συγχωρήσει. Δεν μπορεί να ξεχάσει κάτι που του έκανε κάποιος. Αντιθέτως, όπως και δεν μπορεί να αγαπήσει, λένε οι πατέρες, ο εγωιστής. Αντίθετα, ο ταπεινός μπορεί και αγαπάει και μπορεί και συγχωρεί. Γιατί καταλαβαίνει, λόγω της δικής του αδυναμίας, λόγω των δικών του αμαρτημάτων, καταλαβαίνει και τους αδελφούς του. Και γι' αυτό μπορεί και πενθεί μαζί τους, μπορεί και κλαίει μαζί τους, μπορεί και αισθάνεται την πτώση τους, γιατί αισθάνεται τη δικιά του πτώση. Και μπορεί και συγχωρεί. Καταλαβαίνει. Δικαιολογεί. Ενώ ο υπερήφανος δεν μπορεί να συγχωρήσει, δεν μπορεί να ξεχάσει, δεν μπορεί να αγαπήσει. Τώρα, κάποιος που αγωνίζεται να αποκτήσει την ταπείνωση, κάνει ένα αγώνα. Από πού κινδυνεύει αυτός? Κινδυνεύει από κάθε φορά που κάνει κάτι καλό, αυτό το καλό ο διάβολος να του το γυρίσει στο μυαλό και να του πει: είδες τι πέτυχες, είδες τι έκανες, είδες πως διορθώθηκες, είδες τι έφτιαξες. Δηλαδή από ένα καλό που μπορεί να κάνουμε στο διακόνημά μας ή μια αγαθή πράξη ή μια ελεημοσύνη κοσμική ή εμείς ή οτιδήποτε αγαθή καλή πράξη μπορεί να γίνει.
Ο εχθρός της ταπεινότητος είναι η ίδια η καλή μας πράξη. Την οποία, εάν δεν την προσέξουμε, έρχεται ο διάβολος, την αρπάζει, λένε οι Άγιοι, την ίδια την καλή την πράξη μας την κάνει βούμερα, να μας κόψει το κεφάλι. Την ίδια την καλή την πράξη. Να σε θεωρήσει, να τη θεωρήσεις την καλή την πράξη, τι? Ότι ήταν δικό σου επίτευγμα. Οπότε ενώπιον του Θεού θα αισθανθείς ότι κάνεις κάτι είσαι. Εσύ είδες τι κατάρτωσα. Το πέτυχα. Το πέτυχα. Και γι' αυτό πολλές φορές όταν έρχονται άνθρωποι και νέοι και εξομολογούνται και τα λοιπά και λένε πάτε πέτυχα ή νίκησα αυτό, το πέτυχα, το έκανα αυτό, το έκοψα αυτό το αμάρτημα. Σου δεν το κόψεις εσύ. Δεν βάζει ότι πάτε με τη βοήθεια του Θεού πέτυχα αυτό που πέτυχα. Εγώ δεν μπορούσα μόνος μου. Όσες φορές προσπάθησα μόνος μου π.χ. να κόψω τον αυνανισμό, μου έλεγε να δεις, ποτέ μου δεν το πέτυχα. Μόνο όταν γονάτιζα και είπα Θεέ μου, βοήθησέ με να κόψω τον αυνανισμό. Θεέ μου, βοήθησέ μου άλλος να κόψω την βλαστήμια. Θεέ μου, βοήθησέ με να κόψω το τσιγάρο. Θεέ μου, βοήθησέ με να κόψω την πορνεία. Θεέ μου, βοήθησέ με να κόψω το βρίσιμο. Θεέ μου, βοήθησέ με να κόψω τον εγωισμό μου. Θεέ μου, βοήθησέ. Μόνο αυτός που γονατίζει και επικεντρώνεται στο αμαρτημά του και λέει εγώ είναι αυτό το αμαρτημά μου. Επομένως, εγώ μόνος μου δεν έχω πετύχει τόσα χρόνια να κάνω κάτι. Όσες φορές αγωνίστηκα δεν το πέτυχα. Άρα δεν μπορώ να πω ότι μόνος μου πέτυχα κάτι, μόνο με τη χάρη του Θεού μπορώ να το πετύχω. Και αυτό λοιπόν το ζητώ, γι' αυτό αισθάνομαι αδύναμος ενώπιον των ανθρώπων. Γιατί έχω ξεφτελιστεί. Δηλαδή αν η ζωή μου γυριστεί σε ένα βίντεο και το δει το βίντεο αυτός ο κόσμος, εγώ ξεφτελίζομαι. Άρα λοιπόν το ότι ο Θεός δεν άφησε να εξευτελιστώ. Το ότι ο Θεός δεν επέτρεψε να βγουν τα αμαρτήματά μου στη φόρα. Το ότι ο Θεός δεν επέτρεψε κυρίαρχα πράγματα. Λέω εγώ μετά ότι εγώ πέτυχα και έκοψα το αμαρτήμά μου, το α ή το β αμάρτημα. Αυτομάτως είναι σαν να ισχυρίζομαι ότι εγώ ενώπιον του Θεού πλέον είμαι κάποιο. Το μυρμηγκάκι που αρχίζει και αισθάνεται που βγάζει φτερά. Αλλά το μυρμηγκάκι που βγάζει φτερά σε λίγο πεθαίνει. Τελειώνει κιόλας. Άρα λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όταν κάνουμε κάτι καλό. Μην θεωρήσουμε το καλό που κάνουμε είναι δικό μας. Πάν σα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειο, άνωθεν νεστήν καταβαίνουν εξού του πατρός το φώτο. Ό,τι αγαθό λέει και ό,τι καλό κάνουμε, άνωθεν εστίν καταβαίνουν εξού του πατρός το φώτο. Δηλαδή είναι με τη χάρη του Θεού δεν το κάνουμε εμείς. Εμείς απλώς συνεργούμε. Εάν θεωρήσω ότι είναι δικό μου, ο έχει αλλημονό μου. Ο έχει αλλημονό μου.